Ο Σταύρο Μαλά είναι τελικά ο εκλεκτό τη Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ για τι προεδρικέ εκλογέ. Μια επιλογή η οποία υποστηρίχθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετοχών του συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή. Με ποσοστό που αγγίζει το 75% ανάμεσα στα περίπου 80 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή που ήταν παρόντα και ψήφισαν, ο Σταύρο Μαλά είναι ο εκλεκτό του ΑΚΕΛ, ο οποίο θα δεθεί ενώπιον των ομάδων βάση, αλλά μετέπειτα και τη Πανκύπρια Συνδιάσκεψη για τη θέση του υποψηφίου εν ώψη προεδρικών εκλογών. Το όνομα του Αχιλέα Δημητριάδη ήταν το δεύτερο που τέθηκε ενώπιον τη Κεντρική Επιτροπή προψήφιση. Σύμφωνα, οι πηγέ τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να προτείνουν άτομα για υποψηφιότητα. Ακούστηκαν διάφορα ονόματα μεταξύ των οποίων αυτά του Στέφανου Στεφάνου, του Αντρουκυπριανού και άλλων. Ακολούθω, έγινε ψηφοφορία κατά πόσο η Κεντρική Επιτροπή ευνοεί κομματική ή μη κομματική υποψηφιότητα και το αποτέλεσμα ήταν υπέρ τη μη κομματική υποψηφιότητα. Αφού η απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή ήταν υπέρ μια μη κομματική υποψηφιότητα, όπω είχε γίνει άλλωστε και σε προηγούμενη αντίστοιχη ψηφοφορία, τέθηκαν προ δύο επιλογέ. Αυτή του Σταύρου Μαλά και αυτή του Αχηλέα Δημητριάδη, με τον πρώτο να επικρατεί με ποσοστό 75%. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ σε σημερινή τη συνεδρία αποφάσισε όπω εισέλθει σε διάλογο με τον κύριο Σταύρο Μαλά για να διερευνήσει τι δυνατότητε προγραμματική συνεργασία μαζί του εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Η Κεντρική Επιτροπή εξουσιοδότησε την Κεντρική Γραμματεία του Κόμματο να προωθήσει την υλοποίηση τη απόφαση. Ο Σταύρο Μαλά αναμένεται να κατέρθει ω ανεξάρτητο υποψήφιο και να υποστηριχθεί από το ΑΚΕΛ, ενώ προηγουμένω θα έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνηση μεταξύ του. Άμεσα μετά την απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή, ο Σταύρο Μαλά ανήφθησε την πρώτη του ανακοίνωση. Μπροστά στην ανάγκη για μια προοδευτική αλλαγή για ένα μέλλον που θα ανοίγει ορίζοντε και θα δίνει ελπίδα στην νέα γενιά, για μια νέα πολιτική πρόταση μακριά από φθαρμένε συνταγέ, ακρότητε, επικίνδυνα πειράματα και ακροβατισμού, θα καταθέσω τη δική μου πρόταση, τι δικέ μου σκέψει και το δικό μου πλαίσιο. Στόχο: η επίτευξη προγραμματική σύγκληση με το ΑΚΕΛ, το οποίο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη αλλά και η διεύρυνση του διαλόγου με όλη την κοινωνία. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Οι ομάδες βάσεις αλλά και η Πανκύπρια συνδιάσκεψη δεν έχουν καθοριστεί επακριβώ ακόμα, ωστόσο δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τον Σεπτέμβριο.